Λοιπόν, επειδή υπάρχει από πολλούς ένας διάχυτος φόβος, είναι καινούριο, δεν μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση, άρα τι θα κάνουμε με αυτό. Νομίζω ας μην φοβόμαστε οτιδήποτε καινούριο γίνεται. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Είναι για μένα ένα ημιτελές σχέδιο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε αυτό να το πετύχουμε, θα προχωρήσουμε σωστά και παρακάτω. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα στον πολιτισμό. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι και να προσπαθήσουμε όλοι να πετύχει αυτό το πρόγραμμα. Το πιο σημαντικό στοιχείο για να πετύχει είναι η καλή ενημέρωση του κόσμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και σε αυτό όλος ο Δήμος πρέπει να παίξει το ρόλο του. Έχω μία εμπειρία από το Δήμο Βάρης, όπου έκανε ανακύκλωση και στον δεύτερο χρόνο πέτυχε η ανακύκλωση να είναι στο 30%, όταν εμείς μετά από τόσα χρόνια είμαστε στο 7%. Και αυτό το πέτυχε μέσα από πάρα πολύ καλή ενημέρωση του κόσμου. Από συνεχείς ημερίδες από το Δήμο, από τα σχολεία, με εκδηλώσεις στα σχολεία, με κινητοποίηση των συλλόγων οι οποίοι υιοθετούσαν κάδους, πράσινα σημεία κλπ. Οπότε μπήκαν όλοι σε αυτό το παιχνίδι, με φυλάδια τα οποία μοιράζονταν συνεχώς. Θυμάμαι ότι είχαν βγάλει φυλάδια και στα αλβανικά ακόμα για να μπορούν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής να καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και νομίζω ότι ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος. Αν δει ότι ο Δήμος θέλει πραγματικά να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα και να το κάνει σε μια σωστή βάση, νομίζω ότι και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και θα πετύχει. Αρκεί να πιστέψουμε κι εμείς ότι θέλουμε να το κάνουμε. Και όχι να μείνει στα χαρτιά και να πούμε εντάξει, αλλά να γίνουν όλες οι προσπάθειες της καλής ενημέρωσης και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι σημαντικό για όλους μας. Άρα εγώ λοιπόν το ψηφίζω και είμαι στη διάθεση να βοηθήσω ώστε να γίνει όσο καλύτερα μπορεί αυτό το πρόγραμμα.